στη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, όπου θα σας εξηγήσω σε λίγο. Και το δεύτερο έχει να κάνει με ένα αίτημα για συζήτηση προημερησίας διάταξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη μορφή του κατεπήγοντος από την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης, το οποίο υπογράφουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κύριος Παπατολίδης, Στεφανίδης και Σημεωνίδης. Οι καταστροφικές πλημμύρες της Θάσου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συνεδρίασε χθες το βράδυ. Μετά από αίτημα για εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση και ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθεί και να τεθεί και σε ημερήσια διάταξη τις προσεχείς ημέρες. Ενημέρωση για το τι έχει συμβεί στο νησί έκανε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εξήγησε και τι μέτρα έχουν λάβει και σε τι ενέργειες έχουν προβεί. Πολλά σημεία στα οποία ο κύριος Παπατολίδης αναφέρθηκε και στο κείμενό τους, που προφανώς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Να κάνω μια ενημέρωση τι έχει συμβεί. Καταρχήν, μετά από πολύ έντονες βροχοπτώσεις, ακραίες βροχοπτώσεις, μεγάλη ποσότητα νερού, εννοώ την δεύτερη μέρα 150 χιλιοστά με ενημέρωσαν, όταν ο μέσος όρος σε αιτήσια βάση είναι 600. Έπεσαν στο νησί. Κηρύξαμε το νησί, οι τμήματα του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από εισήγηση του Δημάρχου, αρχικά για το νότιο τμήμα, στη συνέχεια και της Παναγίας και την περιοχή της Παναγίας και της Ποταμιάς. Ανεξάρτητα αν βέβαια μετά ακολούθησαν ανακοινώσεις της Περιφερειακής Σύνθεσης που κατηγορούσαν ότι ο Μέτιος δικήρυξε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με βάση τις εισηγήσεις του Δήμου, αν δεν τα γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι της Περιφερειακής Σύνθεσης, έχω και τις αντίστοιχες αποφάσεις που μπορώ να τις προσκομίσω. Μεταβήκαμε λοιπόν στο νησί το Σάββατο, εγώ μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, μαζί με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, τον κύριο Τάσο Παράσχου, και από την Πολιτική Προστασία, τον κύριο Σταύρο Γκυβράκη, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη Θάσο από την Καβάλα. Οι καταστροφές ή τα προβλήματα που δημιουργούνται σε μια περιοχή και συγκεκριμένα στη Θάσο, κατά τη γνώμη μου, χωρίζονται σε τρία επίπεδα. Οι καταστροφές, τα προβλήματα και κατ' επέκταση οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν από τις διοίκησεις. Πρώτον, σε υποδομές που έχει ευθύνη η περιφέρεια ή άλλα έργα που πρέπει να κάνει η περιφέρεια. Ένα επίπεδο. Δεύτερον, σε υποδομές ή έργα που πρέπει να κάνει ο Δήμος. Τρίτον, σε σπίτια ή καταστήματα που έχουν να κάνουν με τους πολίτες. Όσον αφορά την ευθύνη των υποδομών που έχει η περιφέρεια, όπως σας είπα, παρουσία και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, επισκεφτήκαμε το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο, ο γύρο-γυροδρόμος, για να γίνομαι έτσι κατανοητός και σε όσους δεν γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο του νησιού, άρα η κεντρική διάβαση, όπου παρατηρήσαμε, όπου υπήρχαν φερτά, υπήρχαν και κάποιες κατολισθήσεις, όπως υπάρχουν 2-3 φορές το χρόνο παρόμοια θέματα, αλλά δεν υπήρχε πουθενά αλλού αιτία να παρέμβουμε ως έργο. Συνεπώς, δεν είχαμε καταστροφές πουθενά στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο που είναι στην ευθύνη της περιφέρειας. Ένα. Υπήρχαν, όπως λέω, φερτά και κατολισθήσεις που αντιμετωπίστηκαν από συγκεκριμένη εργολαβία που έχουμε στο νησί για τις συντηρήσεις του οδικού δικτύου, αλλά και σε συνεννόηση με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, όπου ζητήθηκαν μηχανήματα, στείλαμε κάτι επιπλέον. Αν χρειαστεί, θα σας ενημερώσει. Δεύτερο επίπεδο, σε όσες παρεμβάσεις έπρεπε να κάνει ο Δήμος. Εκεί και εγώ διαπίστωσα μια σειρά από παρεμβάσεις, κάποια τεχνικά που είχαν καταστραφεί. Σας το λέω όμως για να γνωρίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος δεν μου ζήτησε απολύτως τίποτα. Το λέω τόσο καθαρά. Και μάλιστα εγώ του τηλεφώνησα την πρώτη μέρα για να ενημερωθώ για το τι συμβαίνει στο νησί. Το τρίτο επίπεδο, όχι βέβαια θα αρνηθούμε όταν θα μας το ζητήσει, εννοείται θα παρέμβουμε. Και αυτό το ξεκαθαρίζω. Το τρίτο επίπεδο αφορά τους πολίτες, τα σπίτια και τα καταστήματα, που το επισήμανε και ο κύριος Παπατολίδης, ότι αργεί πολλές φορές η διαδικασία για των αποζημιώσεων, που είναι όμως συγκεκριμένη από στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπομεδή, οριοθετείται η περιοχή
η οποία επλήγει. Στη συνέχεια γίνονται αιτήσεις στο Δήμο και ναι μεν για τα σπίτια υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο Δήμος να καταγράψει και να εισηγηθούμε τις αποζημιώσεις. Στα 10 καταστήματα, επιτροπή αποτελούμενη και από στελέχη της περιφέρειας και από στελέχη του Δήμου, κάνουν αυτές τις καταγραφές. Ζήτησα από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας να μεταβεί η επιτροπή που έχουμε ορίσει στο νησί και να, όχι φυσικά για να καταγράψει, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει καμιά αίτηση, απλώς για να έχει μια πρώτη εκτίμηση και να έχουμε κι εμείς μια εκτίμηση της ζημιάς που υπήρξαν στα καταστήματα.